Πράγματι, Μάρτιος μήνας κλείσαμε ένα χρόνο που βιώνουμε αυτή τη φοβερή πανδημία. Η αγωνία μας καθημερινώς είναι η ασφάλεια του προσωπικού. Τα αποτελέσματα καθημερινά που βγαίνουν 11.30 ώρα τη νύχτα, περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα, γιατί αυτά επιθυμούμε. Έχουμε το προσωπικό που είναι στην COVID κλινική και δουλεύει, και εκεί η αγωνία μας είναι να μην νοσήσει, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση κανενός από αυτούς που δουλεύουν. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι ασθενείς και ο κόσμος που έρχεται. Βιώνουμε κάθε μέρα την αγωνία αυτή, ποιος θα είναι θετικός ή ποιοι πέθαναν, ποιοι διασωληνώθηκαν. Επί ένα χρόνο ζούμε αυτή την κατάσταση, όταν που είναι τραγική. Όταν έχετε ασθενείς που νοσηλεύετε εδώ και μαθαίνετε ότι κατέληξαν. Είναι τραγικό. Και είναι και πρόσφατα αυτά που έχετε ζήσει. Για πείτε μας. Είναι τραγικό, γιατί η αγωνία αυτού του προσωπικού και η προσπάθεια μέσα στην COVID κλινική είναι να κρατήσουν τους ανθρώπους αυτούς στη ζωή. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να κουνήσουν το χέρι τους. Μου δηλώνουν νοσηλευτές ότι τους κρατούν αγκαλιά για να τους κρατήσουν καθιστούς. Αγκαλιά. Είναι πολύ με. Νοσηλεύονται αυτή την ώρα στο. Είναι 24 νοσηλευόμενοι και 2 διασωληνωμένοι. Είναι μεγάλες ηλικίες. Αυτή τώρα, σήμερα, είναι σχετικά νέες ηλικίες, 62 και 74 ετών. Και προσφάτως κατέληξαν και 2 διασωληνωμένοι. Κατέληξαν άλλοι 2 διασωληνωμένοι. Είναι, επί ένα χρόνο βιώνουμε το θάνατο. Βιώνουμε το αποτέλεσμα, το θετικό, το αρνητικό, είναι, δεν είναι, ποιος είναι. Κάθε μέρα όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατροί, νοσηλευτές, λοιποί εργαζόμενοι, ζούμε αυτή την τραγικότητα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, είναι το βιώνουμε. Είμαστε εδώ, είμαστε όλο το 24ωρο, επαγρυπνούμε, δεν ησυχάζει κανείς. Τα τηλέφωνα είναι συνέχεια ανοιχτά. Πρέπει να δώσουμε λύση στο κάθε τι. Αν ένας νοσηλευτής αρρωστήσει από την COVID κλινική, πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Το προσωπικό αυτό πρέπει να ξεκουραστεί. Η διοικήτρια κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να δώσουμε ρεπό, να ξεκουράσουμε το προσωπικό αυτό. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να το αντικαταστήσουμε. Είμαστε. Οι που έχουν γίνει, πόσο έχουν βοηθήσει δεν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν έρθει αυτά που ανακοινώθηκαν πριν 3 μέρες, τα περιμένουμε. Θα βοηθήσουν, όμως, μέσα στην COVID κλινική δεν μπορούμε να βάλουμε ανεκπαίδευτους. Πρέπει να είναι ανεκπαιδευμένοι. Πρέπει να εκπαιδευτούν. Ταχύτατα. Όσο μπορούμε περισσότερο. Στους αρνητές που λένε για τον COVID, δεν τους λέγατε. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να δουν άνθρωπο που νοσεί και τότε θα πιστούν. Διότι αν δεν δουν την κατάστασή του, δεν μπορούν να πιστούν. Έχουν νοσήσει γιατροί και νοσηλευτές και όλο αυτό το βιώνουμε εμείς. Και προσφάτως και για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σοκαριστήκαμε, ήμασταν δίπλα σε αυτούς και ευτυχώς γύρισαν πίσω νικητές. Αλλά να σταματήσει ο κόσμος να λέει ότι δεν υπάρχει, υπάρχει και υπάρχει θάνατος. Σε ένα μήνυμα, ο κόσμος να εμβολιαστεί. Ο COVID δεν αντιμετωπίζεται με όνειρα. Μπορεί να πεθάνεις, ακόμη και να είσαι σε νεαρή ηλικία. Όποιος ζει τον εφιάλτη του COVID, ζει ένα δράμα. Λίγοι είναι οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι τον αντέχουν τόσο εύκολα και είναι τελείως ασυμπτωματικός. Γι' αυτό όλες οι φωνές του πλανήτη, όλοι οι γιατροί, όλοι οι ειδικοί συνιστούν να εμβολιαστούμε. Θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα. Τα υπόλοιπα σας τα είπε περιγραφικά η κυρία Διευθύνουσα, η οποία δίνει και τη μάχη, τη δίνουμε όλοι. Όλοι τη δίνουμε, οι γιατροί υπερβάλλουν αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν εφημερίες, κανονικά είναι να δουλεύουν 6 το μήνα και δουλεύουν 15. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Γι' αυτό καλούμε
και τους υπεύθυνους και την πολιτεία να βοηθήσουν όσο μπορούν, σε ιατρικό προσωπικό κυρίως, σε νοσηλευτικό μας ενισχύσανε τελευταία για να είμαι ακριβής, αλλά σε ιατρικό έχουμε ακόμα σοβαρές ελλείψεις. Και σήμερα, επί τη ευκαιρία που είναι η κυρία Υπουργός εδώ πέρα, θα τα θέσουμε τα θέματα και η διοικήτρια και εμείς να ξέρουν την πραγματικότητα. Να αντέξει ο ελληνικός λαός. Εύχομαι το καλύτερο. Λέγομαι Αντωνόπουλος Σταύρος, παιδίατρος επιμελητής Β', εκπρόσωπος των γιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μας. Μεγάλες οι αλλαγές την τελευταία χρονιά που ζούμε καθημερινά. Όσον αφορά τους ασθενείς, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό ζορίζεται σε όλους τους τομείς. Μιλήσανε και άλλοι πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε με ό,τι δύναμη έχουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε όλα τα πόστα που μας ανατίθενται και στις νέες αρμοδιότητες που δίνονται. Καλύπτουμε εμβολιαστικό κέντρο, καλύπτουμε κλινικές COVID, πράγματα που δεν υπήρχαν πριν και άρα δεν είχε κάποια πρόβλεψη ο οργανισμός έτσι ώστε να έχει εξτρά προσωπικό για τέτοια πράγματα. Άρα με τους ήδη υπάρχοντες προσπαθούμε να καλύψουμε τα πάντα συν τα προηγούμενα ιατρικά θέματα τα οποία υπήρχαν για τον πολίτη της Αργολίδας. Όλοι οι υγειονομικοί υπερβάλλουν αυτόν κάθε μέρα σε όλα τα πόστα και όχι μόνο οι υγειονομικοί, όσοι εργάζονται γενικά στις υγειονομικές δομές από το ιατρικό προσωπικό μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που μπορεί να χρειάζεται στο νοσοκομείο για να λειτουργήσει. Τώρα η παιδιατρική κλινική, επειδή είστε και παιδίατρος, το λέω, φτιάχνετε ήδη. Η παιδιατρική κλινική το τελευταίο καιρό γίνεται ένας μεγάλος σκόπος και φτιάχνεται με δράση της διοικήτριας έτσι ώστε να φτιαχτεί. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, προσπαθούμε οποιαδήποτε προβλήματα να βρίσκονται να τα επιλύουμε και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Έχουν συμβάλει ουσιαστικά και ιδιώτες όπως ο κύριος Μάκας που χρηματοδοτείται με τη δράση. Έχουν συμβάλει ιδιώτες, έχει συμβάλει το Υπουργείο. Η χρηματοδότηση φαίνεται ότι υπάρχει για να ολοκληρωθούν τα έργα και προχωράμε πάνω σε αυτό το πλάνο με όσες δυνάμεις έχουμε έτσι ώστε να ευεδοθεί, ελπίζουμε. Τώρα, ως τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών, επειδή είστε παιδίατρος. Ως τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών, εμείς περιμένουμε τις επίσημες οδηγίες. Η γνώση μέχρι τώρα λέει ότι κάποιες από τις εταιρείες έχουν προχωρήσει στις πρώτες δοκιμές των εμβολίων, χωρίς να έχουν κάποια προβλήματα προς το παρόν. Προχωράνε και σε περαιτέρω έρευνες και μελέτες χωρίζουν τις ηλικίες των παιδιών αναγκαστικά σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, έτσι ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Πριν να έχουμε τα τελικά όμως αποτελέσματα των πρώτων τουλάχιστον μελετών, δεν μπορούμε να μιλάμε για εμβολιασμούς των παιδιών.